Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Γιάννης. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Θα κάνουμε ένα βιντεάκι με ένα παραδοσιακό ξύρισμα ακόμη. Το setup που θα χρησιμοποιήσουμε για σήμερα είναι: ξεκινήσαμε και έχουμε βάλει ήδη στο πρόσωπό μας το pre-save, το πράσινο της προράσο, με άρωμα ευκάλυπτο και μέντα. Έχει μπει ήδη στο πρόσωπό μας. Το σαπουνάκι που θα χρησιμοποιήσουμε για σήμερα είναι και αυτό της προράσο, η πράσινη σειρά με άρωμα ευκάλυπτο και μέντα. Έχουμε ξύσει ήδη μία ποσότητα με το κουταλάκι μας και την έχουμε βάλει στο μπολάκι μας για να φτιάξουμε τη μαρέγκα μας. Το after shave που θα τελειώσουμε το ξύρισμά μας είναι και αυτό το πράσινο της προράσο με άρωμα και αυτό ευκάλυπτο και μέντα. Το πινελάκι που θα χρησιμοποιήσουμε για σήμερα είναι το κλασικό της Omega, το 48 πινέλο χείρου. Το έχουμε βάλει ήδη στο μπολάκι μας να μουλιάζει. Επειδή έχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει ήδη το pre-save μας, πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε στο μπολάκι μας τη μαρέγκα και να προχωρήσουμε με το παραδοσιακό ξύρισμα. Και ξέχασα να σας παρουσιάσω η ξυριστική μηχανή που θα χρησιμοποιήσουμε για σήμερα. Είναι μια ξυριστική μηχανή, η Razorock, η Tech 2, είναι τριών τεμαχίων, η οποία έχουμε φορτώσει μία λεπιδούλα της Wilkinson. Είναι στην τρίτη της χρήση η λεπίδα. Έχει περάσει περίπου κανένα τρίλεπτο που έχουμε βάλει το pre-save μας για να το απορροφήσει και το δέρμα μας. Πάμε να προσθέσουμε λίγο νεράκι στο σαπουνάκι μας, μερικές σταγονίτσες και ξεκινάμε να φτιάξουμε τη μαρέγκα και ξεκινάμε με τη μαρέγκα μας, συνεχίζουμε. Βλέπουμε εδώ το δούλεμα που κάνουμε με το πινέλο μας. Ένα πολύ δυνατό πινέλο, το οποίο είναι για κάθε είδους σαπούνια, σκληρά, μαλακά, μέτρια. Το βλέπετε, έχει γίνει ένας πολύ καλός αφρός. Και ξεκινάμε.
ξυριστική μηχανή αυτή είναι πολύ ήπια ξυριστική μηχανή. Η οποία δεν προβληματίζει και καθόλου. Τελειώσαμε με το πρώτο χέρι, πάμε να κάνουμε και ένα δεύτερο. Εδώ κάναμε ένα κόψιμο, θα το φτιάξουμε σε λιγάκι με ένα αιμοστατικό σπίρτο που έχουμε. Πέρασε το ξηράφι. Πάμε να ξεπλύνουμε λίγο το πρόσωπό μας.
Πάμε να φτιάξουμε και λίγο εδώ λίγο την αιμορραγία που κάναμε. Έχουμε αυτά εδώ τα αιμοστατικά, τα σπίρτα, το οποίο είναι σαν κλασικά σπίρτα, το μόνο ότι είναι άσπρο, δεν είναι μαύρο, σαν τα σπίρτα που ανάβει στα τσιγάρα είναι. Απλά αυτά είναι για άλλη δουλειά. Όπως είναι η αιμορραγία, πάμε και το βάζουμε επάνω. Στην αιμορραγία. Και πάμε να βάλουμε το aftershave μας. Είναι εντάξει. Ανακεφαλαιώνουμε, φίλοι μου, το setup μας. Το pre-save που χρησιμοποιήσαμε είναι το πράσινο της Προράσο με ευκάλυπτο και μέντα. Το σαπούνι που χρησιμοποιήσαμε και αυτό η πράσινη σειρά της Προράσο και αυτό με ευκάλυπτο και μέντα. Το aftershave που χρησιμοποιήσαμε και αυτό είναι της Προράσο και αυτό επίσης με ευκάλυπτο και μέντα. Η ξυριστική μηχανή που χρησιμοποιήσαμε για σήμερα είναι η Razor Rock η Tech 2 τριών τεμαχίων. Η λεπιδούλα που χρησιμοποιήθηκε είναι της Wilkinson, η Wilkinson η Sword. Το πινελάκι που χρησιμοποιήθηκε είναι το 48 της Omega με το ωραίο μας το μπολάκι της Omega, το οποίο κάναμε τον αφρό μας, ορίστε έχει περισσέψει και αρκετός αφρός, και το μπολ που κάναμε το μουλιασμά μας είναι το πολύ ωραίο μας μπολ της Προράσο. Και χρησιμοποιήσαμε σήμερα, επειδή είχαμε και ένα ατυχηματάκι, και αιμοστατικά σπίρτα, η μάρκα τους είναι Καντάσι, είναι τουρκικής προέλευσης. Αυτά. Ευχαριστώ, φίλοι, που με παρακολουθήσατε. Άλλο ένα παραδοσιακό ξύρισμα έφτασε στο τέλος του. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.